Φτάνουμε στον πρώτο τελευταίο εντός εισαγωγικών ειδικό αγορητή, γιατί δεν είναι έτσι ο όρος για τη σημερινή συνεδρίαση, τον κύριο Δημήτρη Καμένο, τον οποίο καλώ στο βήμα να ετοιμάζεται ο κύριος Γεωργιάδης Μάριος και μετά ο υπουργός κύριος Πάνος Καμένος. Κύριε Καμένο, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας χαιρετίζω όλους στην καινούργια, σε εισαγωγικά, ευχάριστη περιπέτεια που θα έχουμε στην καινούργια κοινοβουλευτική μας περίοδο. Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον Πρωθυπουργό που με τίμησε με τη θέση του Υφυπουργού στο Υπουργείο Υποδομών. Και φυσικά, όπως βλέπετε, δεν έχω βάλει κανένα γύψο. Θα μπορούσα να έχω έρθει με γύψο στη γλώσσα, με γύψο και στα δύο χέρια και στα πόδια ή ολόσωμο. Αλλά είμαστε εδώ για να παλέψουμε για την πατρίδα, να πούμε αλήθειες. Και ο καθένας από το διαφορετικό πόστο, εφόσον μας έχει τιμήσει ο ελληνικός λαός, να προσφέρουμε όσο δυνατόν περισσότερα μπορούμε. Θα ξεκινήσω λίγο και θα μου επιτρέψετε με το τι έχουμε μέχρι σήμερα. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα μέτρα τα οποία προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση, 6,3-8 δις. Σας έχω πει σε προηγούμενες ομιλίες μου, και επειδή δεν μου αρέσουν τα ψέματα και επειδή δεν μου αρέσει να διαβάζω, θα σας καταθέσω, γιατί ξέρω θα κουραστείτε να το διαβάσετε, 270 σελίδες, την έκθεση του Δουνου του Όπο, του 14. Η κυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας το 2014 συμφώνησε με το Δούνου του σε μέτρα 5.766 συν 2,5 δισεκατομμύρια από κοινωνικές εισφορές και άλλα έσοδα τα οποία είναι, τα έχω σε χαρτάκι και τα έχω σημειωμένα εδώ πέρα, είναι σε τρεις σελίδες μέσα στην έκθεση, είναι σελίδα 42, είναι όλα μαζί 8,5 δις για 15-16. Είναι μία σελίδα από 274. Δεύτερον, οι χρηματοδοτικές ανάγκες, οι οποίες είναι αναγνωρισμένες για 15-16 από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, οι οποίες παρέδωσαν σε εμάς, είναι 12,6 δις μόνο για φέτος. Και έχουμε να δώσουμε 56,8 δις δάνεια για 15-16. Δάνεια, την ξαναδίνω, είναι σελίδα 56 της εγκυμένης αναφοράς, όπου αυτά τα δάνεια είναι όλα μνημονιακά δάνεια του 10-14. Δεν είναι δάνεια των ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Είναι μέρος των δανείων, το οποίο πρέπει να εξυπηρετήσουμε μέχρι τον Αύγουστο 18 και μέρος των 86 δις πλαφών που πήραμε για να εξυπηρετήσουμε το χρέος το οποίο μας ήρθε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Εδώ πέρα έχω τις δύο στη σελίδα 138 της ίδιας αναφοράς, 14,550 δις ήταν τα πλεονάσματα για 15-16, τα οποία είναι μέτρα. Τα προσθέτω στα 12 δις μέτρων τα πλεονάσματα. Πάμε κοντά στα 30. Πάμε παρακάτω. Κυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, 10 έως 14. Τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας αριθμούν στα 58,6 δις. 42 δις το Πασόκ, 16 δις η Νέα Δημοκρατία. Παρακαλώ. Από το 12, το 12 το μοιράζω στη μέση. Η επίδεση των μέτρων στο ΑΕΠ, δηλαδή τι αντίκτυπο είχαν αυτά τα μέτρα στο ΑΕΠ, δηλαδή τι έγινε σε αυτή την οικονομία που παρέλαβε η κυβέρνηση η δική μας τον Ιανουάριο, 61,6 δις. Οι αναλύσεις είναι αδιαμφισβήτητες. Τα μέτρα στο ΑΕΠ είναι 40 δις το αποτύπωμα των μέτρων από το ΠΑΣΟΚ, 21 δις από τη Νέα Δημοκρατία, παρακαλώ. 61,6 δις. Και μιλάμε τώρα για το που ήρθαμε εμείς σήμερα, να μιλήσουμε εδώ. Λοιπόν, αυτή η χώρα, να θυμίσω ότι από το 81 έχει δεχτεί 650 δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια, 300 δισεκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεις και 25 δισεκατομμύρια ευρώ άτοκες επενδυτικές χορηγήσεις. Να ξαναπώ τα νούμερα, 65 δις δάνεια, 300 δις ευρώ αυτά επιδοτήσεις. Πού πήγαν αυτά τα χρήματα? Σε ποια ανάπτυξη πήγαν αυτά τα χρήματα? Τι παραλάβαμε εμείς τον Ιανουάριο του 2015? Γιατί τώρα έρχονται όλοι και μας λένε και δημιουργούν μια εξαιρετική, αν θέλετε, ποιητική αδεία, εξαιρετικούς ορισμούς, μνημόνιο 86 δις ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Ποιο μνημόνιο 86 δις ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ? Το μνημόνιο Πασόκ Νουδού είναι 62 δις. Έδωσα τα νούμερα. 62 δις. Ποιο μνημόνιο? Εμείς λέμε για μέτρα τα οποία θα μπορέσουμε να τα κόψουμε και θα πούμε και πώς. Και θα τα μειώσουμε 6,3 δις όταν οι ίδιοι είχαν συμφωνήσει σε 15,5 δις πλεονάσματα για 2 χρόνια και σε 8,5 δις μέτρα για 2 χρόνια. Για 2 χρόνια, για 3. Αυτή η κυβέρνηση θα κάνει και θα πρέπει να κάνει τα εξής. Εφόσον κατάφερε το PSI, και δίνω τον επίσημο πίνακα, να διαλύσει τις ελληνικές τράπεζες για 37,733 δις, παρακαλώ. 37,733 δις διαλύθηκαν οι ελληνικές τράπεζες από το PSI, το εξαιρετικά επιτυχημένο. Και ερχόμαστε σήμερα, μετά από τους εκβιασμούς, μετά από την πλήρη ανικανότητα των προηγούμενων κυβερνήσεων να εισπράξουν ούτε δόση του Δουνουτού, ούτε καν
φορολογικά έσοδα έμεσα και άμεσα. Αποτυχία εισπράξης φορολογικών εσόδων 9 έως 13, 37 δις. 37 δις ανικανότητα των κυβερνήσεων να εισπράξουν άμεσους και έμεσους φόρους. Και έρχονται σε εμάς. Ενώ αν είχαν εισπράξει έστω το 1/10 από αυτά, τα 3 δις, δεν θα υπήρχαν μέτρα ούτε για αυτούς ούτε για εμάς. Τα μισά, 18 δις, θα κάναμε πάρτι επενδυτικό. Γιατί δεν εισέπεσαν 37 δις. Ήταν αυτοί ικανοί και εμείς οι ανίκανοι. Εδώ είναι η έκθεση της Κομισιόν. Θα ακούσουμε πολλά επειδή υπάρχει και μια προεκλογική περίοδος. Εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε άνθρωποι που ευχόμαστε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία. Είμαστε αστεί, μας αρέσει η ιδιωτική πρωτοβουλία, μας αρέσουν οι ιδιωτικές επενδύσεις, είμαστε κοντά στον λαό, ξέρουμε γιατί προερχόμαστε από την αγορά, τι έχει τραβήξει ο ελληνικός λαός. Σήμερα έχουμε 1.205.000 τουλάχιστον επίσημα ανέργους. Αλλά η Νέα Δημοκρατία, όταν καταψηφίσει, ενώ εμείς δίνουμε. Την εμπιστοσύνη μας στην κυβέρνηση δεν την δίνει. Δηλαδή, τι μας λέει η αντιπολίτευση σήμερα? Ότι τι, θέλει να πάμε πάλι σε εκλογές, θέλει να χρεοκοπήσουμε? Επειδή δεν ξέρετε προφανώς και δεν σας έχουν πει οι αναλυτές, θα σας δίνω τις πληρωμές στο ΔΝΤ μέχρι το 2030, το Excel σε ευρώ, βδομάδα-βδομάδα. Πού θα βρείτε 2,5 δις μέχρι τέλος του χρόνου για το ΔΝΤ, εάν δεν δώσετε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και πείτε ότι εμείς πέφτουμε? Δηλαδή, την άλλη εβδομάδα θα χρεοκοπήσουμε? Θα γίνετε σύντροφοι του Λεφαζάνη? Θα μας βάζετε δραχμή? Δεν ξέρω τι λέγατε. Εγώ λέω ότι σήμερα δεν δίνεται ψήφο εμπιστοσύνη. Από τη στιγμή που δεν δίνεται ψήφο εμπιστοσύνη. Κάνετε χρόνο να απαντάτε. Μην χάνετε χρόνο. Έχω την πλήρη ανάλυση και θα πρέπει να την έχουν όλοι. Γι' αυτό θα το αφήνω στα πρακτικά. Τι έχουμε να δώσουμε σε ποιον μέχρι τον Αύγουστο του 2018. Θα τα πάρετε όλοι. Και όταν ο ελληνικός λαός ακούει ότι αυτή η κυβέρνηση δεν παίρνει ψήφο εμπιστοσύνη, πρέπει να καταλάβει δηλαδή τι παίρνει. Δηλαδή τι παίρνει. Επειδή μα τα λέγατε, να δώσετε ψήφο εμπιστοσύνη και να παλέψουμε μαζί να βρείτε τα λεφτά. Τα χρέη αυτά, κυρία Βούλτεψ, είναι δικά σας, δεν είναι δικά μου. Του Πάνου και του Τσιπρά, είναι δικά σας τα χρέη. 54 δις. 54 είναι δικά σας. Και πάμε στην κοινωνία και γρήγορα. Είναι δυνατόν να υπάρχουν ομάδες πολιτών οι οποίες δεν δέχονται ηλεκτρονικές συναλλαγές και POS? Είναι δυνατόν οι γιατροί, οι μηχανικοί, οι δημοσιογράφοι ή οι δικηγόροι τα γραφεία να μην δέχονται? Πάω προχτές στο νοσοκομείο να κάνω εξετάσεις, δεν δέχονται POS. 130 ευρώ εξετάσεις, δημόσιο νοσοκομείο. Έχετε ρέστα από 150? Όχι. Τι έχετε το ταμείο? Δεν έχω ταμείο. Πού πάει αυτή η Ελλάδα? Αυτό έγινε σε μένα. Ούτε μηχανάκι να πληρώσω, ούτε ρέστα από 150 ευρώ. Δηλαδή, πού πάμε? Θα πρέπει το δημόσιο να βάλει παντού τις ηλεκτρονικές πληρωμές, να προστατεύσει τις τράπεζες, να πηγαίνουν τα λεφτά στις τράπεζες, να γίνει υγιώς ανακεφαλαιοποίηση, να πάμε στην αναδιάρθρωση του χρέους, να δούμε τι θα κάνουμε με το ΔΝΤ, το οποίο δεν βρίσκει βιώσιμο το χρέος και πρέπει να το λύσουμε και με περίοδο χάριτος στους τόκους και στα χρεολύσια, αλλά και με επιμήκυση για 20-30 χρόνια, όπως είναι η συμφωνία, και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, της βιωσιμότητας του χρέους. Και εδώ να πω ότι τα 54 δις, τα χρέη Νουδού Πασόκ της τριετίας που εμείς καλύπτουμε με τον πλαφόν, για να καταλάβετε όλοι, τα αναδιαρθρώσαμε, τα κουρέψαμε, λίγαν σε 3 χρόνια και τα πληρώνουμε σε 32,5 χρόνια αντί για 3, με 1% αντί για 4,25. Θέλετε να κάνουμε πράξη καθαρή παθαρούσα αξία? Πόσο είναι τα 54 δις? Ούτε 10. Θα μειώσαμε 90%. Και κλείνω λέγοντας ότι όλοι οι φορείς στην Ελλάδα, επαγγελματικά επιμελητήρια, ο ΕΒΕΑ, οι τράπεζες μαζί με την κυβέρνηση, πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί και να φέρουμε και να ξεκοκκινήσουμε και να ξεμαυρίσουμε τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών με υγιείς τρόπους, με τον ενδιάμεσο φορέο, με τους ειδικούς στην Ελλάδα, τα κεφάλια των Ελλήνων επιστημόνων, τα οποία θα μπορέσουν να φέρουν επενδύσεις και να φέρουμε ανάπτυξη στην πατρίδα, αλλά όχι με ψέματα. Και παρακαλώ πάρα πολύ, πέρα από την ψήφο εμπιστοσύνη, να σκεφτούμε όλοι τι ευθύνες έχουμε όταν λέμε όχι. Αν κάποιος βρει λεφτά για τέλος του χρόνου, κύριε, να μας το πει και εμάς. Ευχαριστώ πολύ.